μας ο προπονητής του Άμους Φιλωτίου στα τμήματα βόλεϊ, ο κύριος Κατζηγιάννης, ο κύριος Θανάσης Κατζηγιάννης. Κόουτς, καλή χρονιά. Συμφώνησε εκ νέου με την ομάδα. Πέρυσι η χρονιά θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκε κάπως άδοξα, καθώς είχατε ένα πλάνο και ένα σχέδιο. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί δεν έχετε μιλήσει από την ανανέωσή σας και έπειτα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε και εγώ για την πρόσκληση. Πράγματι, θα είμαι για δεύτερη χρονιά προπονητής στο Φιλότι, αν και την προηγούμενη χρονιά, την αγωνιστική χρονιά, δυστυχώς δουλέψαμε δύο μήνες μόνο. Από εκεί και πέρα δεν λειτουργήσαμε σαν τμήμα, όχι μόνο εμείς, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Οπότε από τώρα θα μας δίνει την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε με τα παιδιά, να οργανώσουμε τα σχέδιά μας, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να είμαστε πιο έτοιμοι και πιστεύω ότι όλα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Κόουτς, άκουσα στην ομιλία σας, στις αθλητρίες σας, ότι ενώ είχατε προτάσεις, τελικά επιλέξατε να μείνετε στο Φιλότι, να συνεχίσετε το έργο που είχατε ξεκινήσει πέρυσι. Τι σας όθησε σε αυτή την απόφαση? Πράγματι, είχα προτάσεις, δεν το κρύβω. Είχα ομάδες Α1 γυναίκες. Είχα πρόταση από Κύπρο, όπου δούλευα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εκείνο το οποίο ήταν ηθικό πρώτα απ' όλα το θέμα το δικό μου, γι' αυτό έμεινα στο Φιλότι. Ήταν ηθικό διότι οι άνθρωποι του Συμβουλίου πρώτα απ' όλα ήταν απέναντί μου, δηλαδή σε όλα τους εντάξει, γιατί δεν έφυγα καθόλου από Νάξο. Εγώ όλο τον καιρό της καραντίνας. Α, κάνετε καραντίνα στην Νάξο, έτσι. Ήμουν εδώ στην Νάξο. Οπότε θεώρησα σωστό ότι πρέπει να μείνω στο Φιλότι. Και ειλικρινά δεν το κρύβω, δεν το σκέφτηκα πολύ. Ήταν δηλαδή η άμεση απάντηση μου. Θεωρείτε ότι κάτι ξεκίνησε πέρυσι που πρέπει να ολοκληρωθεί? Είδατε κάτι στις αθλήτριες, στη διοίκηση? Εντάξει, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα εργαστικό σωματείο. Έχουμε να κάνουμε τμήματα υποδομής. Η ομάδα μας έχει μέχρι και ομάδα γυναικών. Να είναι άγιος πρώτα απ' όλα. Εγώ μου αρέσει όλο αυτό το οποίο κάνει το Φιλότι, ειδικά στις μικρές κατηγορίες. Και γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να μείνω για να συνεχίσω το έργο μου στο Φιλότι. Δηλαδή, θα σας πω ότι δεν το σκέφτηκα καθόλου. Αν και είχα προτάσει, ειλικρινά σας το λέω. Είναι μια ερώτηση κοινότυπη. Υπάρχει ταλέντο στην ομάδα, βλέπετε κάποια παιδιά ότι μπορούν να προχωρήσουν? Γιατί άκουσα και τα μέλη της διοίκησης ότι ένας από τους στόχους είναι να αναδειχθούν και παιδιά μέσα από αυτό, έτσι? Ναι, πάντα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Μπορώ να πω ότι έχει γίνει καλή δουλειά στο Φιλότι πριν από μένα. Εγώ θέλω να συνεχίσω αυτό το έργο, να κάνουμε κάτι καλύτερο, διότι έχω διακρίνει ότι υπάρχουν κάποιες καλές αθλητρίες. Βέβαια, θα μου πείτε αν έχουν την ικανότητα να παίξουν στις υψηλότερες κατηγορίες. Αν το θέλουν και το επιθυμούν, είναι κάποια παιδιά τα οποία μπορούν. Μέλημα και στόχος όμως αυτών των παιδιών είναι πρώτα απ' όλα το σχολείο. Πρέπει πρώτα να βλέπουμε τι μέλη γεννάστε με το σχολείο τους και μετά με το βόλιο. Έχουν χρόνο μπροστά τους, δηλαδή, να ασχοληθούν επαγγελματικά με το βόλεϊ. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στις Κυκλάδες. Πλησιάζουμε να κλείσουμε μία δεκαετία. Παναξιακό, Αόφυρας, έτσι δύο ομάδες δυνατές που εκπροσωπούν τα νησιά επάξια, θα έλεγα, και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πρωταγωνιστούν και οι δύο. Θεωρείτε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος στα νησιά για να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα το άθλημα του βόλεϊ? Υπάρχει, όχι μόνο, είναι και η Σύρος, η οποία έχει το αντρικό βόλεϊ. Και δεν το, θα πρέπει να σας το πω ότι εγώ πριν να ασχοληθώ με γυναίκες, σαν επαγγελματίας προπονητής ήμουν στο Γυμναστικό Σύλλογο Λαμίας, αν και Λαμιώτης. Ήμουν 10 χρόνια σε αυτό το σύλλογο. Πρώτα σαν βοηθός προπονητή και τα 3 τελευταία χρόνια ήμουν πρώτος προπονητής. Έτσι, οπότε οι Κυκλάδες, μπορώ να πω ότι έχουν αναδείξει το βόλι και στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Και ο Παναξιακός είναι ένα ιστορικό σωματείο με πολύ καλά πρωταθλήματα και ο Θύρας. Και μακάρι δηλαδή αυτό το οποίο κάνουν τα νησιά των Κυκλάδων είτε στις γυναίκες είτε στις άνδρες να το μιμηθούν και άλλες μεγαλοπόλεις.
Πού θεωρείτε, μιας και είστε ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος έχει εργαστεί και με άνδρες και με γυναίκες. Εδώ στις Κυκλάδες παρατηρούμε ότι ναι, μεν υπάρχει ο Φοίνικας, ναι, μεν υπάρχει ένα τμήμα στο νεόριο ανδρών, ωστόσο δεν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του ανδρικού βόλεϊ. Τι φταίει πάνω σε αυτό? Πράγματι, καλή ερώτηση και είναι ένας προβληματισμός ο οποίος εμάς, ειδικά τους προπονητές, μας απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά με τα αγόρια. Δύσκολα τα αγόρια τώρα να τα απορροφεί στο βόλι. Είναι διότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι αυτά τα αθλήματα τα οποία εν αντιθέσει με τις γυναίκες είναι το αντίθετο. Έχουμε πολλά κορίτσια στα τμήματα υποδομής και στα αναπτυξιακά. Ενώ στα αγόρια υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι γυναίκες λοιπόν προτιμούν το βόλεϊ, οι άνδρες πιο λίγο. Παλιότερα βέβαια ο σχετισμός αυτός ήταν ο ίδιος. Παλιότερα. Τώρα όμως εδώ και να μην πω μια δεκαετία υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο αντρικό βόλεϊ. Κάτι ίσως κάνουμε λάθος. Ίσως κάτι κάνουμε λάθος. Και ίσως να φταίμε και εμείς οι ίδιοι προπονητές. Σας απασχολεί σαν προπονητές σας σε αυτό? Δεν θα μας απασχολεί. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας Φοίνικας Ήρω, υπάρχει ένας Παναθηναϊκός και ψάχνει να βρει αγόρια για να κατεβάσει στο εφηβικό και στον Παπέδων κλπ. Και ένα πρόβλημα. Πού επαρχιακή ομάδα. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει, είπαμε, με τα κορίτσια. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει όμως και την Ομοσπονδία μας. Εμένα προσωπικά με απασχολεί, με προβληματίζει και εύχομαι αυτό να λυθεί άμεσα, διότι περνώντας τα χρόνια θα δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Και το βλέπουμε στο πρωτάθλημα των ανδρών. Και να πούμε και επί της ευκαιρίας ότι οι εθνικές ομάδες και ανδρών και γυναικών έχουν κάνει μεγάλες, έχουν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες. Και ακόμα, και περιμένουμε και παραπάνω. Και τώρα ακόμα και ευχόμαστε δηλαδή να το βόλει αυτό το άθλημα το οποίο περαιτούμε όλοι κάποια στιγμή να, αν όχι το πρώτο, τουλάχιστον να είναι στην κορυφή των αθλημάτων. Κότς, ποιος είναι ο στόχος σχετικά με το Φελότη, τι είναι αυτό το πλάνο που έχεις μέσα στο μυαλό σου και που θες να πετύχεις αυτή την ομάδα? Πρώτα απ' όλα εκείνο το οποίο εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να αγαπήσουν περισσότερο τα παιδιά το βόλιο. Εμείς θέλουμε τα παιδιά αυτής της ηλικίας στο γήπεδο. Τα θέλουμε διότι μαθαίνουν. Γιατί είναι τώρα, δεν, κακά τα ψέματα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα να διεκδικήσουν πρωταθλήματα, υψηλά πρωταθλήματα κλπ. Αυτά έρχονται σύντο χρόνο. Άρα λοιπόν, στόχος και επιδίωξη δικός μου είναι να προσελκύσουμε τα παιδιά, να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο το άθλημα και να τους δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να τα απορροφήσουν αυτά τα παιδιά. Κότς, είδαμε ότι η διοίκηση φέτος μαζί με σένα ανακοίνωσε και ακόμα δύο προπονητές. Ναι, ναι. Έχετε εργαστεί μαζί λίγο. Πέρυσι. Όμως νομίζω ότι μια τριάδα προπονητών και εσάς θα σας επιτρέψει να δουλέψετε καλύτερα. Θέλω ένα σχόλιο και για τους συνεργάτες σας, αλλά και για τη διοίκηση που αποτελείται έτσι από νεαρά άτομα και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπω αγαπάνε και το βολέι. Πρώτα απ' όλα να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες μου. Πρώτα απ' όλα, κυρία Στεφανία, με εκπλήσει το γεγονός ότι έχει δεθεί τόσο πολύ με τα παιδάκια και ειδικά με τα μικρά παιδιά. Και εμένα αυτό με ευχαριστεί και με συγκινεί συγχρόνως. Ο Δε Δημήτρης, επειδή πέρυσι τον γνώρισα, είναι συνάδελφος, είναι γυμναστής, είναι ένα παιδί με ειδικότητα βολή και παρόλα αυτά είναι πολύ εργατικός. Ωραία, ήθελα να μου επαναλάβετε λίγο αυτό με τη, γιατί είχαν πρόβλημα με την κάμερα με την κυρία Στεφανία. Έχει δεθεί με τα παιδιά αρκετά, έτσι, με τα μικρά παιδιά. Η κυρία Στεφανία ειδικά, από ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή ο ζήλος, η αγάπη που δείχνει, εμένα με έχει δηλαδή συγκινήσει. Και παρόλο δηλαδή το ότι το πρωί εργάζεται στη σχολή, γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος τώρα πλέον, έρχεται, είναι η πρώτη που θα έρθει στο γήπεδο και είναι η τελευταία που θα φύγει. Με δίψα για το... Με δίψα, ναι, και ειδικά σε αυτή την ηλικία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα δηλαδή που έχω για συνεργάτη μια τέτοια προπονήτρια. Ωραία. Και βέβαια η διοίκηση, η οποία είναι στο πλάι σας, το άκουσα κιόλας, ότι... Πράγματι κρατάει όλο αυτό. Γιατί σε οποιοδήποτε άθλημα, αν δεν υπάρχει διοίκηση, δεν μπορούμε να πούμε ότι... Το καλό είναι εδώ ότι υπάρχουν, είναι αρκετοί και αυτό βοηθάει. Δηλαδή μοιράζουν τις δουλειές
και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δεν μπορεί να πω ότι είναι ένα-δύο άτομα και προσπαθούν να βάλουν σε πέρα όλα τα αθλήματα. Οπότε νομίζω η εργατικότητα και η μεθοδικότητα του Συμβουλίου είναι αυτή η οποία κρατάει το Σύλλογο σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Κότσε, για να κλείσουμε και με αυτό, πολλοί γονείς, ίσως και κάποιοι από αυτοί που, από αυτούς να βλέπουν αυτή τη συνέντευξη, έχουν απορίες. Γιατί να φέρει ένας γονιός το παιδί του στο βόλεϊ, ποια ηλικία είναι ιδανική να ξεκινήσει ένα παιδί και γιατί να το φέρει και στο φιλότη, τι θα μάθει αυτό το παιδί? Καλό θα είναι και όποιοι γονείς θέλουν, τους φέρουν τα παιδιά τους να δουν πώς εργαζόμαστε, πώς εμείς κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο. Να ρωτήσουν τα υπόλοιπα παιδιά τους, υπόλοιπους γονείς και από εκεί πέρα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Σίγουρα είναι το εξής, ότι ένα μικρό παιδάκι κάτι πρέπει να κάνει. Δεν πρέπει να μείνει κλειστό μέσα στο σπίτι. Δηλαδή πέρα από το σχολείο, πέρα από, τα φροντιστήρια, θα πρέπει να του δοθεί και η ευκαιρία να έρθει να ασχοληθεί με το βόλι, με το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο και ό,τι αγαπήσει. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό φέρνοντας ένα παιδάκι μικρό στο βόλι, ότι πρέπει να μείνει στο βόλι. Και άκουσα που είπατε επίσης ότι θέλετε τα παιδιά από την προπόνηση να φεύγουν και μόνο στην άλλη μέρα να έρχονται με ευχαρίστηση για να ξανακάνουν προπόνηση. Βέβαια, γιατί δεν είναι επαγγελματίες. Άρα είναι και η μέθοδος αυτή που ακολουθείτε ως προπονητής. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να κάνουν τεχνικό αθλητισμό. Είναι παιδιά τα οποία είναι φορτωμένα πολύ με το σχολείο τους, με τα μαθήματά τους και όπως σας είπα, εγώ δίνω βάση πρώτα απ' όλα στα μαθήματα. Έτσι, και μετά το βόλεϊ. Το τονίσατε και τους αθλητές αυτό. Ακριβώς, βέβαια. Και το θέμα είναι ναι, αυτή τη μια μισή ώρα ή το δύο που θα έρθουν, να έρθουν να τα ευχαριστηθούν, να έρθουν να ξεδώσουν και να πάνε στο σπίτι ευχάριστα. Αν έχουν μια αθλήτρια η οποία έρχεται να κάνει προπόνηση και φεύγει δυσαρεστημένη από την προπόνηση και την άλλη μέρα σκέφτεται αν θα πρέπει να έρθει ή όχι, αυτό δεν λέει κάτι. Ωραία. Να κάνουμε και μια ευχή, γιατί δύσκολες μέρες, κορονοϊός. Υγεία πάνω απ' όλα, καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά και καλές επιτυχίες να έχει η ομάδα μας και οι υπόλοιπες ομάδες εδώ της ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε, coach. Καλή χρονιά.